Πού είσαι, ρε? Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, Ράφα μου, αγόρι μου, τι κάνουμε? Νταφάρα, τι λέει Νταφάρα? Νταφάρα είναι φορτηγάρα. Άκου και εγώ φορτηγάρα εδώ. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι, πορώθηκε, παιδιά. Πορώθηκε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε 80 χιλιόμετρα σχεδόν, να πάμε να πάρουμε το φορτίο, ακολούθησέ με. 80 χιλιόμετρα, πού το φορτίο, πού το παίρνουμε? Έλα, ακολούθησέ με και μην μιλάς, θα τα πούμε όλα στο δρόμο. Ωραία. Κάνα αναστροφή εδώ, είναι το συνεργείο που είχαμε έρθει στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι. Να πούμε μια καλησπέρα στα παιδιά. Ναι, να πούμε μια καλησπέρα. Στρίψτε. Να πούμε και ένα μικρό συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί? Γιατί είχαμε πει ότι θα μείνουμε στη Φιλανδία, αλλά παιδιά... Τα λεφτά τα κάνουν όλα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Ακριβώς. Βρήκε ένα δρομολόγιο που θα μας πάρει, θα μας περάσει όλη τη Σκανδιναβία. Θα περάσουμε από Φιλανδία, Σουηδία, από Σουηδία, Νορβηγία και από Νορβηγία... Νορβηγία θα πάμε νησιά Φερόε. Θα πάω και... όμως και είναι Μπέργεν. Κάτι που θέλω να πάω. Ήθελες, οπότε μην λες ο Κάρλος όλα. Εδώ ξαναγυρνάς, εκεί δύσκολα το πάει το δρομολόγιο. Αυτή τη διαδρομή. Είναι και 50.000, όπως είναι 50.000. 50.000, ναι, και είναι φορτίο 3 τόνους άδειες γλάστρες, IKEA. Οπότε θα καταλαβαίνετε πώς θα πηγαίνουμε στον δρόμο. Τον υπολογισμό στο μυαλό του, έτσι. 3 τόνους θα το πηγαίνω εγώ με 150 χιλιόμετρα. Το V8 εδώ πέρα που πήρα. Το V8 620 άλογα κιόλα. 620 άλογα, εντάξει. Θα πορωθεί εδώ πέρα, ελπίζω θα να πορωθεί. Μην... Ελπίζω να μην καίει κιόλας και να μην... Πρώτη έξοδο. Να πούμε ότι μας έλεγε και πόσο θα είναι το κόστος για τα ναι. Πλοία, 2.500 περίπου, οπότε μας μένουν καθαρά εμάς 48, γιατί είναι 50-800 κάπου ναι. Εκεί. Πόπο, πώς κάνει ρε φίλε. Δεν έχει τέρμα καγκούρικο ηχό, αλλά πάει τάπα ρε. Μου μένουν 2.500 εμένα λες, γιατί εσύ θα πληρώσεις και βενζίνες, έτσι. Σιγά ρε, πώς. Όχι, μπορεί να βάλει 49%. Τα καύσιμα τα έχεις βάλει. Από εκεί και πέρα το ίδιο πράγμα είναι. Για κοιτάξτε που φεύγει, έτσι έχει φύγει. Ναι, ρε, 152 χιλιόμετρα πάω. Θα πέσει το φορτίο στο λεωφορείο. Όχι, δεν πέφτω, μη φοβάσαι. 155, 160. Τι κάνει, ρε, το εργαλείο, ρε. Πού, 160. Εγώ είμαι με 138 η ηλικία μου εκεί πέρα. Αλήθεια. Όπω στο φρενάρισμα το απότομο ήταν. Μου πέταξε κόλλο. Το γλίτωσα χωρίς μηδέν ζημιά. Εδώ, δεξιά. Είμαι αυτόν, ρε παιδάκι μου. Αφού με βλέπεις που πάω. Πού να σε βλέπω, είχες προσπεράσει τον άλλον. Πού να σε βλέπω. Ξέχασα, ρε, ότι δεν έχεις εσύ GPS. Με συγχωράς για αυτό που έγινε, αλλά απορώθηκα λίγο εκεί με το V8. 3% ζημιά έτσι για πλοία. Εγώ δεν έχω. Εδώ, δεξιά, βγαίνουμε. Βγαίνουμε δεξιά. Μην την καζώνεις τώρα, ρε. Αφού με βλέπεις μπροστά. Βγείτε δεξιά. Βγαίνουμε δεξιά εδώ. Λίγο πιο ήρεμα. Πάω ήρεμα εγώ, εντάξει. Όταν πάρω και τα άλλο, κάνω τι θες, πες. Ακριβώς, θα πάρω το φορτίο κι εγώ. Έξω το δρόμο. Ας αφήνω πίσω μπροστά να τρακάρεις μόνος σου. 50 πόντους για 100 χιλιόμετρα ελεύθερης οδήγησης. Και δύσκολο εδώ τα IKEA. Περίμενε λίγο, Ράφα μου, να δω πού είναι να φορτώσω. Α, είναι μέσα. Από εκεί πλευρά άνοιξε. Μέσα εδώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Θα ανοίξει και από εδώ, θα ανοίξει, ναι. Α, είναι ωραία τα IKEA εδώ, ε! Δες τι ωραίο. Όντως. Α, μπήκε από την άλλη. Εγώ, δηλαδή, να τρέχα εγώ να ερχόσουν και εσύ από την άλλη να γινόταν εδώ στην παράλια. Για να πάρει το φορτίο σου. Το φορτίο μου πού είναι? Δεν ξέρω. Πού είναι η είσοδο εδώ που διαλέγεις? Υποτίθεται θα πρέπει να το. Είναι από την άλλη μεριά. Κάτσε λίγο. Κάτσε όπως είσαι εκεί. Είναι από την άλλη μεριά που είναι η είσοδο στα IKEA. Εδώ είναι για τις. Πρέπει να πάω πρώτα από εκεί. Θα κάτσεις εκεί ή θα κουνηθείς λίγο για να περάσω? Να πάω από την άλλη μεριά που είναι το σήμα το IKEA, καταλαβες? Εσύ κάτσε εδώ, μην αρχώνεσαι. Να περάσω λίγο θέλω. Χωράω, μην αρχώνεσαι. Ναι, ρε. Πότε γυρνάω κι εγώ έτσι, για να βγω. Όχι, εσύ κάτσε εκεί, μπορεί να σου πετάξει εκεί το φορτίο σου μετά. Ή θα πρέπει να έρθεις και εσύ εκεί για να το πάρεις. Δεν ξέρω, για πηγαίνω. Περίμενε εσύ και έρχεσαι μετά. Ναι, από εδώ είναι η είσοδο η κανονική. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εσύ μπορεί να σου βγάλει από εκεί το φορτίο σου. Και έχει φύγει λέει το φορτίο, τα 50.000 είναι εδώ, να το. Αυτή τη διαδρομή θα οδηγήσουμε παιδιά, Σουηδία, όλη στο κέντρο της Σουηδία, Νορβηγία και πάμε για Φερόε μετά. Οπότε παίρνουμε τη δουλειά. Και το φορτίο μου είναι εδώ μπροστά, Ράφα. Για δες και εσύ που θα είναι. Δες και πάρε την ίδια δουλειά.
Λοιπόν, πάρω τη δουλειά. Να δω που θα με βγάλει. Είναι έτοιμο στην περιοχή φόρτωσης. Μισό λεπτό. Να βλέπω πού είναι η περιοχή φόρτωσης. Να είναι, από, είναι και εμένα από... Από εδώ που είμαι εγώ. Από εκεί που εσύ είναι. Ωραίο, έλα από εδώ τότε. Ωραία, τρεις τόνοι φυτά σε γλάστρες. Κλάξε να βγω έξω στον δρόμο. Κλάξε. Βγαίνει κυκλικό, περνάει από το δρόμο. Βγαίνει κυκλικό, βγαίνει κυκλικό, σε οδηγώ εγώ. Και εδώ να πάρει λίγο ανοιχτή τη στροφή. Από πού ξαναβγαίνουμε, από εδώ. Κάτσε λίγο. Να πάρει ανοιχτή τη στροφή γιατί έχει τι μπαριέρε εδώ. Τα προφυλακτικά που έχει. Και δεν ξέρω αν με πάρει τώρα. Μπορκ. Είναι το Μπορκ, το γνωστό. Αυτή είναι άσπρο το. Και εσύ το φορτίο. Και με ένα άσπρο Μπορκ είναι. Ωραίος. Ωραίο ταξιδάκι, ωραίο κλίμα έχει εδώ πέρα όμως, Φιλανδία. Ωραίο, ωραίο είναι, δεν είπα ότι είναι ωραίο, είπα ότι δεν είναι ωραίο. Α, δούμε και τη Σουηδία και αυτό. Υπολογισμό. Θα δούμε και Σουηδία και θα δούμε και τον Μπέργκεν. Ναι, θα κοιμηθούμε τώρα το βραδάκι, τι λες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε μέχρι το καράβι εδώ πέρα στο τέτοιο, γιατί έχει καράβι. Πράσινο καράβι και μένει κοιμόμαστε στο λιμάνι το άλλο. Τώρα έχει σχεδόν μέρα είναι ακόμα. Ναι. Πάρ το εσύ, βγες εσύ, περιμένω έξοδο. Ωραίο, έφυγα εγώ. Κοίτα, έχουμε και ένα ηλιοβασίλεμα. Ωραίο τώρα εδώ μπροστά. Δεύτερη έξοδο, ηλιοβασίλεμα. Δεύτερη έξοδο, κυκλικό. Βγείτε τώρα. Το βλέπω, μην φοβάσαι. Έχω τις πίεσεις. Λέω, ρε. Αλλά πάει. Αρπάζει τα 620 λόγια. Εννοείται. Σε ένα δεν θα αρπάξει. Με. Ελσίνκι. Στον κυκλικό. Τι Ελσίνκι, όχι, όχι. Από πού θα πάρουμε πλοίο. Άλλο λιμάνι, άλλο. Άλλο. Άλλο, άλλο. Βγείτε βγαίνουμε τώρα. Εδώ. Τούρκο πάμε, προς Τούρκο. Ωραία. Για βγαίνουμε ωραία, ξανά εδώ. Για εθνικούλα. Αρπάζεις εσύ. Αρπάζω, εντάξει, για να δω, θα δούμε τώρα. Πρέπει να έχω πολύ μεγαλύτερη τελική εγώ, ε. Έχεις, σίγουρα έχεις. Εγώ είναι 138, άδειος. Εγώ άδειος, πήγαινα 160 πριν. Πρέπει να έχω μεγαλύτερη. Βγείτε δεξιά. Α, κοίτα τι ωραία έξοδο εδώ, ρε. Ναι, εντάξει. Όλα τα λεφτά. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω Φιλανδία, να το κάνουμε τώρα το ταξίδι. Νορβηγία λες να είναι εκεί τα ταξίδια Νορβηγία. Εκεί που είχα κάτι βουνά να μας πάει από κανένα τέτοιο. Πολύ πιθανό. Θα δούμε. Είναι πιθανό. Βγείτε τώρα. Έχω ένα βιτιοφόρο εδώ, μην με παρακώσεις από πίσω. Ας εδώ άμα έχει οπτικό εδώ πέρα γιατί έχει διακεκομένες μπορούμε να κάνουμε προσφέρες. Αν βλέπουμε. Ναι, για κάνει. Και σε ακολουθώ κι εγώ. Έχει στροφή, μετά τη στροφή αμολάω εγώ. Έλα. Βλέπω, δεν έχει. Έχει. Τώρα δεν έχει. Τώρα δεν έχει. 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 Τώρα βλέπω κυκλικό. Πρόσεξε τώρα γιατί τα 50.000 θα τα πληρώσεις πάλι στο τέλος. Συνεχίστε ευθεία. Αυτό που λες. Συνεχίζουμε ευθεία εμείς. Πάλι θα πάρεις τα πολλά και θα πάρεις. Τα λίγα. Τα τρία. Εγώ ήδη έχω κάνει βλακίες και έχω πάει 10% ζημιά. Στο φορτιό. Στο φορτηγό. Συνεχίστε ευθεία. Μην με κολλάς και πολύ από πίσω, κράτα λίγο γιατί έχω τον μπροστινό, μία πατάει, μία αφήνει. Βγήκε ευτυχώς, τον έχουμε εντάξει. Ωραία, τα αφήνε ρε, τι να περιμένεις από τον ταφ. Πάει για Τούρκο αυτός. Τι να περιμένεις από τον ταφ μωρέ. Αν δεν έχεις κάνει ο άλλος να είναι έτσι λίγο μάγκας. Δεν λέει. Λες έτσι. Ταφ. Είναι high-tech όμως, τάφ. High-tech, τι να το κάνεις. 680 χιλιόμετρα ακόμα βγάζει εμένα το εργαλείο. Εντάξει. Αν νυχτώσει πριν πάμε, πάμε στο πλοίο. Στο πλοίο, στο πλοίο θα κοιμηθούμε. Τέλος. Δεν πιστεύω τώρα 2.500 με χιλιόμετρα να θέλει και ταχεία τέτοιο. Τι στο καλό. Όχι, αποκλείεται, δεν νομίζω. Ναι. Βέβαια για τόσα λεφτά μπορεί και να γίνει. Όχι, εντάξει, είπαμε. Δεν κοιμηθεί καθόλου άλλο, 2.500 χιλιόμετρα έτσι θα πάει. Τι είναι, ρομπότ. Εντάξει, μπορεί να είναι ταχεία, αλλά να ξέρει, να θέλει δύο μέρες. Δύο μέρες. Πόσο κάνουμε εμείς, τέσσερις μέρες. Σε μία μέρα είμαστε εκεί εμείς.
μια μέρα. Και πώς πάμε εδώ πέρα, 120 χιλιόμετρα πάμε εδώ, ρε. Επαρχία. Πού να βγούμε και εθνική, τι θα γίνει. Πού βγήκαμε. Όχι, και εγώ 110 πήγαινα έτσι. Ναι, τώρα εγώ πάω 125, 130 ανεβάζω. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το φορτηγό μου εμένα. Ναι, λογικό δεν είναι. Έχει αλλάξει και οι στροφές και ο κινητήρας είναι ναι, πιο. Ναι, αρπάζει περισσότερο, ναι. Γιατί πριν είχα πιο λίγες στροφές και ήμουν ακόφτη. Ωραία. Ακόμα βλέπεις τώρα, αυτή είναι η καλύτερη ώρα. Δεν πας να κοιμηθείς τέτοια ώρα τώρα, εσύ. Ναι, όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι η καλύτερη ώρα. Μέχρι να ανοιχτός είναι η καλύτερη ώρα αυτή. Και εδώ μπορεί να γίνει ανοιχτός όσο πάει 10 η ώρα γιατί είναι βόρεια. Και, όχι, μην και θα ανοιχτώσει 10 η ώρα γιατί είναι 10 η ώρα τώρα, έτσι κι αλλιώς. Όντως. Πρόσεξε τον τώρα αυτόν γιατί θα μπορεί να κάνει αριστερά. Έχει ατύχημα εδώ μπροστά. Του φύγανε οι σωλήνες, οι σιδερένιες εδώ του συνάδελφου. Όντως. Τώρα είναι 10 και 5 πάει και είναι μέρα. Ακόμα καταλαβαίνεις όσο πάμε βόρεια δεν θα ανοιχτώνει και τόσο. Ο οδηγός Αντρέας Αλφα δεν μπόρεσε να βρει φορτίο και αναγκάστηκε να γυρίσει άδειος. Το κόστος των καυσίμων και η συντήρηση είναι 900 ευρώ. Εντάξει, τι να την έβγαλε ο Αντρέας. Κόψε φρένα. Τα αυτό το τροχοσπιτό εδώ. Κόψε! Τον προσπέρασες και τον προσπέρασες άλλαξε ρεύμα. Και εγώ τι να τον κάνω. Δεν σου πω, τι θες εσύ. Αυτό στέει. Αυτό στέει. Να πάει κάποιος λίγο πάνω, ξέρεις. Να προσέχεις αυτά γιατί σου λέω. Φοβάται ο άλλος, αγχώνεται στο τέλος. Πω πω πως ροπιάζει η 7η εμένα. Αργεί να ανοίξει, αλλά άμα ανοίξει, δεν κλείνει. Νάνταλη. Βγείτε δεξιά και βγείτε δεξιά. Πού πάμε τελικά. Δεν θυμάμαι πως το λέγει το νησάκι, το βγείτε τέτοιο. Βγείτε δεξιά. Δεν θυμάμαι. Λες να είναι από τέτοιο. Δεν είναι από Ελσίνκι. Να είναι από Ελσίνκι. Δεν θυμάμαι. Σούπα στην αρχή, αλλά μετά το ξεχάσαμε. Ναι, δεν το ξεχάσαμε. Σαντάνα έλεγε εδώ. Πινακίδες. Περίμενε. Έχω προτεραιότητα εδώ. Κάρλο Σαντάνα. Σαντάμα έλεγε. Σαντάμα έλεγε. Σαντάνα. Σαντάμα έλεγε. Τώρα το είχαμε τέτοιο μέσα, άμα δεις πως είναι, μάλλον φτάσαμε, Νάντα είναι. Νάντα, ναι, το θυμήθηκα. Νάνταλη. Γιατί φτάσαμε λιμάνι, εδώ είναι λιμάνι. Στην κατάλληλη ώρα ήρθαμε, ναι, ναι, όντως. Είναι ωραία η ώρα, ναι. 10:30, 11:20. Ναι. Και η Γερμανία αργεί να ανοιχτώσει. Έχει διαφορά. Ναι. Στρίψτε αριστερά. Νάνταλη, Νάνταλη. Για Στοκχόλμη πάει από εδώ. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Από εδώ, εδώ. Στη Λωρίδα 5, έλα. Έχουμε στη Λωρίδα νούμερο 5. 5, 4, τι ήταν η άλλη δίπλα. Ωραία. Και ανεβαίνουμε πάνω. Κοίτα τι ωραίο λιμάνι, ρε φίλε. Ούτε να βρίσκεις, ούτε να κάνεις. Κατευθείαν μέσα στην πόρτα μπαίνεις. Κοίτα εδώ πώς είναι. Αεροδρόμιο, ρε. Τίποτα δεν έχει. Τίποτα, εντάξει. Αυτό είναι από άθρα. Αυτό, ναι. Την άλλη φορά είχαμε πάει, πηγαίναμε τσίμα-τσίμα να κατέβουμε κάτω. Τώρα εδώ η λυπητερή πόσο θα είναι, θα μας πει. Όπα, θέλουμε να πάμε Κάπελχερ για Σουηδία. Το άλλο πάει Μαρίχ. Όχι, το νησάκι για Κάπελχερ θα πάρεις. 1100. Εντάξει, καλά. Επανυπολογισμό. Κάπελχερ. 9 ώρες. Τώρα είμαστε σε Σουηδία. Πρέπει να μας βγάλει πρωί. Πρωί πρέπει να μας βγάλει πρωί. 11 είναι η ώρα. Τι 11 μόνο, τι 11. Το βράδυ. Πώς έγινε αυτό. Τι εννοείς. Πόσες ώρες ήταν ταξίδι. 9 ώρες έλεγε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν περνάει κανονικά. Color line. Κοίτα τι ωραία λιμανάκια έχουν, ρε φίλοι. Πολύ τεχνολογία εδώ πάνω. Γενικά η Βόρεια είναι πολύ μπροστά. Ράφα νύχτος, άμα βρούμε κανένα πάρκινγκ παραπάνω πάμε να κοιμηθούμε, λες. Τώρα που πέφτει πολύ νύχτα, αυτό λέω. Ναι. Τώρα εδώ που έχει λίγο φωτισμό είναι ωραία, μ' αρέσει αυτό το τέτοιο. Ναι, πάμε να το προχωρήσουμε λίγο για να μην καθυστερήσουμε, ναι. Ναι, ναι. Αλλά όταν πέσει κι άλλο η νύχτα. Ναι, εντάξει, το δούμε κιόλας. Μπορεί να μην πέσει και μαύρο-μαύρο, γιατί θυμάσαι ναι. Πώς ήταν εδώ. Όσο ανεβαίνω. Αλλά πάλι είναι όντω την ώρα. Είναι 12, και... είναι 12 είναι τώρα η ώρα και είναι 12. Blue hour ακόμα. Ναι, όντως. Αλλά μπορεί να μην είναι τόσο, γιατί δεν πάμε βόρεια. Είμαστε στην ίδια. Πάμε δυτικά. Δυτικά πάμε τώρα, ναι.
Ωραία. Χαλαρά πάμε, 120 χιλιόμετρα έτσι. Ναι, ωραία. Από εκεί έχει οπότε, έργα, τουαλέτες. Ναι, πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά. Ναι. Αν κρατήσει, αλλιώς σταματάμε και. Ακριβώς, ακριβώς. Και άμα κρατήσει έτσι εθνική, το πάμε λίγο εμείς. Ναι, το πάμε, θα το πάμε. Πάμε. Ακριβώς. Οδήγα και μη μιλάς. Έτσι, έτσι. Κοίτα ένα ουρανοξύ στη ράφα. Απίστευτος όντως. Πού φτάνει, ρε. Πώς είναι έτσι με γυαλί, τι είναι αυτό. Άντε, σαν άστρο. Σαν κάτι τέτοιο. Σαν γαλαξίας, ναι. Σαν να αντανακλάει το φως πάνω, σαν να μην έχει φως μέσα. Ό,τι θες εδώ θα τα βρεις, η Σουηδία. Έτσι είναι. Πολύ ελαφρύ είναι το γκάζι, ρε γαμώτο. Επειδή έχεις τα λουλουδάκια. Όσλο, όσλο πάμε. Μπορεί, ναι. Ναι, έτσι έλεγε. Θα δεν ξέρω θα πούμε, νομίζω Όσλο είναι πιο νότια. Ναι, εντάξει, δεν πάμε. Πάει προς Όσλο, εδώ λέω. Πάει προς Όσλο. Κοίτα πώς κάνω, τι προσπεράζεις κάνω. Μπαίνω σφήνα μέσα. Το βλέπω, τα βλέπω. Μην νομίζεις. Κοίτα. Μετά θα κλαίμε πάλι. Θα κλαίμε, εγώ ήδη κλαίω, γιατί είμαι πίσω από ένα πάλι το χόσπιτο. Ράφα. Παρακαλώ. Πάμε για ύπνο εδώ στο τέτοιο να βάλουμε και λίγο καύσιμο γιατί είμαστε ταπεί. Ωραία, πάμε. Έχει εδώ σέα. Ωραία, σε βλέπω. Α, εδώ πίσω μου είσαι κι εσύ. Πίσω σου, ναι. Ωραία, πάμε να βάλω λίγο πετρέλαιο εγώ. Θα βάλω εδώ τώρα αφού. Α, θα βάλει. Ναι, αφού ήρθε, εντάξει. Μία τρόμπα βλέπω εδώ γάμο. Κάτσε, βάλω εγώ και βάζει. Δεν παίρνει πολύ μέρα έτσι κι αλλιώ. Έχει προσοχή τώρα. Είναι τρεις μπουγάτσες, η μία έχει... Όχι, θα κόψω το χείτο, θα πει τη βλακία και θα δω έξω, θα μάξει. Για λέγε. Η μία έχει σπανάκι, η άλλη έχει τυρί και η άλλη κρέμα. Και παίζουν πόκερ, ποια θα κερδίσει. Για να είσαι εδώ. Εκόλυσες. Σπανάκι, κρέμα και τυρί. Και παίζουν πόκερ. Μπουγάτσες. Αυτή που έχει το καλύτερο φίλο. Κρατήστε δεξιά. Κομματάς κατά τη μαλακία. Στρίβουμε εδώ δεξιά, ε. Εντάξει. Βγείτε δεξιά. Τι είναι ένα ροζ παλούκι στην έρημο. Παλούκι στην έρημο. Ε. Ένα ροζ παλούκι στην έρημο. Πού το ξέρεις. Όχι. Τι είναι ένα μαύρο παλούκι στην έρημο. Ένα μαύρο παλούκι στην έρημο. Η σκιά του ροζ παλούκι στην έρημο. Εντάξει, βρήκα το μισό όμως, δεν πάει να πεις. Ναι, ναι, εντάξει. Το δύσκολο βρήκα. Κάτι πέτυχα. Και τι ωραίο πέρα το μέρος. Ναι, όντως. Αλλά δεν πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα γιατί. Κόψε, γιατί είναι διασταύρωση, εδώ. Συνεχίστε ευθεία. Βάρμλαντσλάν. Σε. Τι είμαστε, Βάρμλαντσλάν. Βάρμλαντσλάν, έτσι έλεγε. Εδώ είναι ωραία μέρη. Ναι, ρε φίλε, πολύ ωραίο όντω κι άλλο. Σκανδιναβία. Ήταν ένα Κινέζο και κοίτα πόσοι γίνανε. Πόσοι, 50. Ήταν ένα Κινέζο και κοίτα πόσοι γίνανε. Πόσοι είναι. Πολύ, 2-1 εκατομμύριο, έχω μάθει. Άκου ανέγοντα τώρα, ολόκληρη ιστορία. Ήταν ένα. Πιάνει μια μύγα και ένα. Με ένα σκύλο κουβέντα λέει. Τι ράτσα είσαι εσύ, λέει. Λυκόσκυλο, τι είναι αυτό, λέει. Η μάνα μου ήταν λύκαινα και ο πατέρα μου ήταν σκύλο. Εσύ τι ράτσα είσαι, αλογόμυγα. Ρε κόψε τι μαλακίε, λέει. Περνάμε Καρλστραντ. Έχουμε, λέει η γυναίκα στον άντρα, λέει. Έχουμε δύο κόρες και θέλω ένα γιο. Και κάνει ο άντρας γιο. Εντάξει, αυτό είναι χασομάρα. Βρες καλύτερο, σαν το άλλο που έχεις βρει με το... Πώς είπαμε. Με το φύλλο. Με το φύλλο, εντάξει. Αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα οδηγάω και ο Ράσκι είναι επικίνδυνο, να σου πω την αλήθεια. Μην το άστε. Είναι στο Κλάρα Μοτέλο, πέρα, λέω, που υπάρχει... Κάρλες Μόρτε. Κόψε. Ωραίος.
Με πλακώσαν οι άλλοι δύο εδώ και έβγαινε και άλλη μία ανταλλήκη από την άλλη. Δεν φταίω εγώ. Αλλά είδες τα αναγκαστικά έτσι. Είδα, με έκανες αποφυγή. Λέω τώρα σε έβλεπα από τα φανάρια, από το καθρέφτη του πίσω, λέω με μάζεψε. Αλλά είδες. Είδα τελευταία στιγμή, το έκανες προσποίηση καλή. Για πες για το Ghost Rider. Λοιπόν, ήταν σε, είχε G6000 ή Hayabusa, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω G6000 ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, και όπως λέγανε, μάλλον ήταν αστυνομικός. Ναι. Ζητάς κάτι σε αυτό το στυλ. Σε ποιο μέρος, εδώ σε εμάς. Σουηδία. Και ωραίο χωριουδάκι εδώ. Λοιπόν, και έκανε στο χώμι ο Ψάλα ένα τέταρτο. Δηλαδή απόσταση πόσα χιλιόμετρα. 60 χιλιόμετρα. Σε ένα τέταρτο. Σε ένα τέταρτο, εντάξει. Πολύ είναι αυτό, ωραία. Καλά, εντάξει, έπρεπε να το δεις. Έχει κίνηση, ξέρεις, ο δρόμος στο χώμι του Ψάλα. Δεν είναι όπως το βλέπεις εδώ πέρα. Ναι, αυτό. Είναι πολύ μεγάλες πόλεις και έχουν πολύ μεγάλη κίνηση μεταξύ τους. Ναι, ναι. Εντάξει. Να το βλέπεις να περνάει μέσα τα αμάξια. Ξυστά, 150-200 χιλιόμετρα θα πηγαίνει. Ψάξτε με στο. Ghost Rider. Ghost Rider, ναι. Στο χώμι του Ψάλα. Στο κόλμο. Στην δρόμη εκεί πέρα έβλεπες, ήταν κόκκινη η δρόμη κάτω, έτσι. Ναι. Οι περισσότεροι, ναι, στη Σουηδία. Νομίζω είχαν πετύχει κάποιο ειδικό κοινοδρόμο, έτσι δεν είναι. Εδώ στο τέτοιο. Δεν έχουμε μπει Σουηδία. Ναι. Μπορεί να στο κέντρο τίποτα. Έχουμε μπει. Ναι. Έχουμε ξαναπεράσει, ναι. Στο κάτω κέντρο δεν έχουμε περάσει εδώ, πάμε τώρα. Δεν θυμάμαι κόκκινο δρόμο. Κάπου δεν έχουμε. Κόψε γιατί έχει κίνηση εδώ, Τώρα δεν το γλιτώνω. Τη γλιτώσα. Πολύ πιο ασφαλέ. Πολύ με πιο. Έτσι το περιθώριο. Ναι. Από πριν. Δεν χρειάστηκε να πάω αριστερά. Συνεχίστε ευθεία. Πρόσεξε τη στροφή εδώ πέρα, να μην μας πλαγιάσει και μας φέρει τούμπα. Βλέπω. Πολύ ωραίο μέρος και εδώ. Είναι. Δεν είναι τα καλύτερα που έχουμε δει, βέβαια. Όχι, αλλά είναι έτσι άλλο κλίμα. Ναι. Αυτό είναι με το Σκανδινάβια DLC πρέπει να είναι. Ναι. Έμεινες πίσω από δύο ταλίκες τώρα ή μία. Ναι, δύο. Είδες που σε κατάλαβα. Νομίζω ότι είναι δύο. Σε έπιασα. Τη μία τη βλέπω σίγουρα. Όχι, τελικά μία είναι. Και άλλη μία είμαι εγώ. Α, το θυμηθήκα. Μπράβο, εδώ. Από τους μισούς αυτούς τους δρόμους. Εδώ πήρα κολουνάκι για να βγάλω ένα screenshot. Ένα-ένα. Που είναι έτσι με τα κολουνάκια στη μέση. Πω, τώρα το θυμήθηκα. Α, τα κολουνάκια εδώ στη μέση λες. Ναι. Πω. Εγώ έβγαλα ένα screenshot εκεί στο πιο στενό σημείο για να βγάλω τη θάλασσα. Μάζεψα ένα κολουνάκι, ένα-ένα ζημιά τρέιλερ, ένα δικό μου. Εντάξει. Ω, τι είναι αυτό. Ποιο. Εδώ, Ινστιτούτο. Ινστιτούτο Ομορφιάς. Κοίτα εδώ χωριουδάκι, ωραίο. Κόψε λίγο για να δούμε λίγο το μέρος. Αναγκαστικά κόβεις, γιατί δεν μπορεί να πας πιο γρήγορα. Συνεχίστε ευθεία. Και ο δρόμος που σαν ανεβαίνει ευθεία αυτός. Μα εντάξει. Και πάνω εδώ, Ναι. Σου λέω κόψε να δούμε λίγο το μέρος. Εδώ και τα σπιτάκια που έχει κάτω από το ποτάμι. Δίπλα στο ποτάμι, ρε. Κοίτα εδώ. Ωραία. Δεξιά. Κοίτα. Όντως. Κοίτα εδώ. Τι ομορφιά έχει εδώ το μέρος. Κάτσε εδώ, κοίτα εδώ, ανηφόρες εδώ. Πολύ όμορφο. Περνάμε Σουηδία, έχουμε σύνορα εδώ. Ναι. Σύνορα. Α, παίρνουμε Νορβηγία τώρα. Νορβηγία, ναι. Κάτσε τώρα, μπερδεύτηκα. Α, εντάξει, με κομπλέ. Ευτυχώς έχουμε ελαφρύ φορτίο και τραβάει λίγο την ανηφόρα εδώ, Ναι. Πού να χαμηθεί. Καλά, 600 άλογα. Εντάξει, τώρα αν δεν τραβάει την ανηφόρα. 600 άλογα, τι ας πούμε. Πού να είχαμε 20 τόνους. Πού να έχει 20 τόνους εκεί πέρα. Είχαμε πάρει την άλλη φορά κοτόπουλα. Ναι, τα είχαμε πάρει. Πάμε Νορβηγία. Norway 12 points. Τι είχαμε εδώ. Δεν έχει, έτσι ελεύθερα. Αφού είναι... Α, ναι. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η Νορβηγία. Πού είναι. Δεν είναι μόνη της, δεν θέλει. Δεν θέλει. Όχι. Μπορεί και μόνος μου καλά, λέει. Θα μπεις τώρα με την Σουηδία, εντάξει. Μεταξύ τους, δίπλα, φλεράκια. Ναι. Ο ονειγός Νίλς Μπι προήχθη, ορίστε, είδες. Αυτά είναι. Εδώ κοίτα πόσο στενό είναι, στην κατηφόρα. Ωχ, κάτσε. Θα κόψω λίγο γιατί. Θα τα φάμε. Όλα αυτά. Το παγώ.
Αλλά, αρχίζουμε τα τούνελ. Κοίτα εδώ, ομορφιά. Βγες απ' έξω και βγάλε screenshot εδώ. Ομορφιά, ρε φίλε. Ναι. Έχει το ούτ αυτό εδώ πέρα, τι είναι, εκκλησία, τα σπίτια εδώ, τα κόκκινα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, φίλε, όλα τα λεφτά, ρε. Είναι πολύ ωραία Σκανδιναβία. Θέλω να πάω κάποια στιγμή, πραγματικά. Ναι. Μακάρι να πας. Μακριά, μακάρι, είναι και πολύ μακριά. Mm. Τι γίνεται εδώ πέρα. Α, έχουν κάνει silage εδώ οι δικοί μας. Έχουν κάνει silage, ε. Περνάει ποταμός εδώ από κάτω. Πρέπει να πλησιάζουμε, δεν είμαστε πολύ μακριά, ε. Πρέπει να είμαστε. Κόμβο, πάρτε να είμαστε μακριά. Ναι. 1300 χιλιόμετρα. Βγείτε τόσο τώρα. Α, δεν είμαστε τόσο. Γιατί έχουμε πολύ θάλασσα. Έχει πολύ θάλασσα τώρα εδώ, είναι η νησιά Φερόε, ρε. Γι' αυτό σου λέω. Πόσα ταξίδι ήταν το άλλο, το... πόσα χιλιόμετρα ήταν. Είδες καθόλου τίποτα. Δεν το είδα. Γιατί ήταν 800. Δεν το είδα, αλλά έχει, είναι μεγάλο κομμάτι θάλασσα εκεί πέρα. Στον κυκλικό είναι πολύ μεγάλο, ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που πήγαμε τώρα. Αν δούμε κάποια παράσιτα τούνελ που έχουν μέσα και διασταυρώσεις, φτάνουμε Μπέργκεν. Κοίτα που πάμε, μπαίνουμε εδώ από κάτω. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να πλησιάζουμε. Κοίτα, μας πάει από πάνω, μας πάει κάτω. Κάνει διασταύρωση από εδώ, δεξιά. Τούνελ μπαίνουμε τώρα μέσα. Για να δούμε. Είναι αυτά τα τούνελ του Μπέργκεν. Γκότεμπορκ. Άρα δεν είμαστε για Μπέργκεν ακόμα. Έλα, κλείσε. Κρατήστε δεξιά και βγείτε δεξιά. Πάλι δεξιά. Βγαίνουμε για Ντράμεν, Κριστισάν. Βγείτε δεξιά. Μα αρέσει πως τα προφέρεις. Δεν τα προλαβαίνω να τα διαβάσω, έλα ότι προλάβω, ρε. Έχουν και παράξενες προφορές, δεν είναι τώρα. Ναι, εντάξει, ναι, δεν μπορείς. Ξέρω. Εδώ και στα ελληνικά δεν μπορείς να τα... Διόδια μέσα εδώ στο τούνελ, μόλις βγεις από το τούνελ. Οπότε μην το τρέχεις πολύ, ε. Ωραίος, δεν τρέχω. Μέσα στη μέση του... Πρόσεξε, τώρα διόδια τόσο... Τόσες ώρες δεν έχουμε πετύχει, ναι, πρώτη φορά εδώ πέρα. Εκεί θα πάμε να μείνουμε. Εδώ, ναι. Σκανδιναβία. Εγώ πάω να τη γλιτώσω έτσι. Είναι πας εδώ. Ότο πας είναι δεξιά, έλα από ότο πας. Ούτε μπάρα ούτε τίποτα. Έχει μια κάμερα εδώ, σε πληρώνει κατευθείαν. Αυτά είναι. Τίποτα, δεν κόψεις καθόλου τώρα. Τίποτα, ωραία. 14 ευρώ, θα κόψανε, έφυγες. Τούνελ, έργα μέσω τούνελ. Έξανα στο τούνελ. Χαμός. Και έχει αντανακλαστικά στον τοίχο, μεγάλα, βλέπεις. Γιατί είναι διπλής λωρίδας, μη γίνει κανένα ατύχημα εδώ. Δεν φαίνονται τα φώτα με εμένα, μέρα. Όχι, δεν φαίνεται. Είναι μέρα και έχει και φώτα μάλλον εδώ μέσα, δεν ξέρω. Όχι, μάλλον είναι επειδή είναι μέρα, σου λέει ότι δεν σου ανάβω τα φώτα, ξέρεις. Τα ανάβει, ρε. Μάλλον δεν έχει καλό το engine του παιχνίδι, γιατί... Μπορεί, οτιδήποτε. Θα δούμε. Έχει ένα κυκλικό εδώ, πρόσεχε, δεν είναι ευθεία. Ένα μικρό. Στον κυκλικό κόμβο πάρτε την πρώτη έξοδο. Το περνάς χαλαρά για αυτή, έτσι. Σίγουρα, ναι. Εκτός άμα είσαι ντόπιος. Βγείτε τώρα. Ντόπιος. Α, Ντράμεν. Παραλιακή, ε. Τι είπες τώρα, κάτσα εδώ. Κοίτα μορφιά, ρε. Κοίτα μορφιά. Τι είπες τώρα. Μη με κολλήσεις. Τι είπες τώρα και τι είπες τώρα. Με κόλλησε. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, Μαρίνα από κάτω. Μαρίνα. Κοίτα πίσω πόλη, ρε. Πω. Εντάξει. Πανέμορφα. Φιόρδ, αυτά είναι τα φιόρδ. Μένα δεν έχει πιάσει βροχή. Γιατί. Κρατήστε δεξιά. Τώρα με πιάσει. Κρατήστε δεξιά και έχει ένα κυκλικό εδώ καλό έτσι στην έξοδο. Βγείτε δεξιά. Δεν θα μπορούσα να πιω από εδώ, δεν νομίζω όμως. Μην μας πιάσει και με μπόρο μεγάλη και δεν βλέπουμε ομομίχλες και τέτοια και χάσουμε την ομορφιά εδώ. Ναι. Γιατί πολύ κλείνει. Πολύ μαζεύει, βλέπω. Θα είναι 600 χιλιόμετρα, θα είναι το ταξίδι, πιστεύω. Λες, του πλοίου. Δεν θα είναι. Άρα έχουμε κάνει 600 χιλιόμετρα, άμα είναι τόσο. Πάω από την πατήσα. Εντάξει, 50.000 σου δίνω, άλλο τι θες να πας.
Μα σου είπα εγώ εδώ είναι λίγο δύσκολο, είναι hardcore πίστα. Δεν σου είπε κανείς τίποτα. Δεν σου είπε κανείς τίποτα. Αυτά είναι πιο μεγάλο, λίγο πιο μεγάλο από το εντάξει. Ήτανε λίγο πιο μεγάλο τσι. Και βγαίνεις μέσα στο δάσος τώρα. Βγαίνεις έτσι σε επαρχία εδώ, φουλ επαρχία. Με τις αποθήκες. Τα εργοστάσια. Τώρα δεν έχουμε και φρένα. Δεν έχουμε φρένα, μάλιστα. Mm. Κοίτα εδώ στο ποτάμι, στο Μπέργκεν. Ψ. Για φωτογραφίες είναι εδώ η Σκανδιναβία, όντως. Ναι, αν σου αρέσουν τα τοπία πολύ, εδώ, πας και... Είναι πολύ διάσημος φωτογραφικός. Ναι, 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 αυτό, ναι. Mm. Πάμε για Μπέργκεν, ορίστε. Ναι, φτάμε. Για Μπέργκεν, ναι, ναι. Κοίτα εδώ πως είναι από κάτω. Αυτά τα σπίτια τρελαίνομαι εγώ, δεν ξέρω. Ναι, έτσι τα φιόρδι είναι... Και τα χρώματα. Αυτό έχουν δημιουργηθεί από... Από πάγους. Παγετώνες. Πω, κοίτα από κάτω ρε φίλε, δεν μπορώ να τα βλέπω. Ζηλεύω. Κανονίσουμε μαζί να πάμε και... Χειμώνα θέλει εκεί. Καλοκαίρι θέλει εκεί. Γιατί ρε. Γιατί χειμώνας το δαγκώνεις, δεν είναι χειμώνας γενικώς. Χειμώνα μπορούμε να πάμε όμως. Επίσης δεν έχει και φως το χειμώνα εκεί πέρα. Είναι και αυτό. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί στο Μπέργκεν, θα έχει σταματήσει και η βροχή. Γιατί βλέπω ανοίγει λίγο ο καιρός προς τα πάνω. Ναι, όντως ανοίγει. Κοίτα εδώ μέσα που είμαι εγώ, ρε. Βράχια. Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Γενικά πάντως βλέπω ότι η πιο δύσκολη πίστα είναι η Νορβηγία, έτσι. Ναι, είναι hardcore, ναι. Έχει στενούς δρόμους, πολύ στροφιλίκη. Στροφιλίκη και έχει και έτσι με τα βράχια εδώ από εδώ. Είναι και τις πιο όμορφες. Ναι, έτσι, ακριβώς. Α, εδώ έχουμε γέφυρα. Κοίτα έτσι, ωραία γέφυρα. Ωραία, πλησιάζουμε. Τι γέφυρα ήταν αυτή, πολύ στενή, ρε. Αν βγει γέφυρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη γέφυρα. Μικρή γέφυρα, στενή ήταν, ρε. Καλωδιωτή, αλλά στενή, πολύ για. Δεν το μάξι δεν χωράει. Κολόνες ΔΕΗ εδώ, μεγάλες έτσι, πάνω, καλώδια. Πω, πω. Έχουμε μπει στο κλίμα με την βροχή εδώ πέρα για το μέρος. Ναι. Ομορφιά όμως έτσι τα βουνά. Η realistic κάμερα είναι όλα τα λεφτά. Ζηλεύω τώρα λίγα και εντάξει. Είναι ωραία ρε, δίνει λίγο ζωή. Ναι, το ξέρω. Στη μονοτονία εκεί που στρίβεις και κοιτάς μόνο μπροστά. Κοίτα ομορφιά, παιδιά, κοιτάξτε ομορφιά εδώ πέρα το μέρος. Πολύ ρεαλιστικά τα βουνά, λες και είναι πραγματικά. Όντως, πολύ ωραία. Μένει στο κλίμα. Πού να το παίζεις και με VR, ε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό. Α, δεν ξέρω, ναι. Δεν έχω ψάξει καθόλου. Ωραία, κάτι στροφές που μας έχει τώρα, Ράφα, κατεβαίνουμε το λόφο. Άρα, για πάμε σε... Πω, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Κοίτα λόφος, παιδιά. Μπαίνουμε στο τούνελ. Μπαίνουμε στο τούνελ που είπες εδώ με το τέτοιο. Πω, με τις διακλαδώσεις. Ναι. Μπήκαμε. Πω, κοίτα εδώ. Πίστα εδώ, λες και είναι καρτ, πίστα είναι. Πού πας, πάει από εδώ δεξιά, αριστερά. Όντως. Αυτό είναι το... Όχι, βγήκαμε. Θα ξαναμπούμε. Ωραία ομορφιά, κοίτα κάτω. Το καλύτερο ταξίδι, Ράφα, με διαφορά. Όντως, κάτσα εδώ. Ναι, μ' αρέσει εμένα, ρε, μ' αρέσει. Δεν έχει αξιοθέατα κάτι έτσι, είναι φύση, είναι ωραίο. Φύση και γκρεμίλα, ε. Γκρεμίλα, ακριβώς. Κορώνα γράμματα. Μπαίνω, δεν μπαίνω. Μπαίνω, βγαίνω, πέφτω κάτω, χάνω. Αυτό σου, ξαναμπαίνουμε πάλι στο τούνελ, δεν πεις. Ναι, τούνελ είναι. Οι στροφές είναι τούνελ, βγαίνεις λίγο στην άλλη. Ωραίο, ρε φίλε, ωραίο. Μπαίνω αγωνιστικά τώρα εδώ, 90 χιλιόμετρα μπαίνω στις στροφές. Πας γυρεύοντας, έτσι. Είναι ανοιχτές, ρε. 100. Πότε πάει το άτιμο, είναι και κατηφόρα, ρε. Είμαι 105, κάτσα κόψε. Κόψε λίγο, γιατί... Είναι κατηφόρα και δεν μπορείς. Αυτό βλέπεις πως μεγάλη στροφή, μέσα στο τούνελ είναι στροφή, έτσι. Στροφή μέσα στο τούνελ, ακόμα πάω εγώ, ρε. Ναι, και τώρα... έχει και ακόμα και ένα about μέσα στο τούνελ. Τώρα πλαγιάζει αριστερή, αλλά βγαίνουμε έξω. Κόψε λίγο εδώ, γιατί να πας και δούμε το ξέρω. Εντάξει, δεν πήγαινε πολύ. Κόψε λίγο, κόψε τελείως, γιατί... Πω, γκρεμίλα, βγες λίγο χαλαρά εδώ έξω, να δεις.
Ωπο, φίλε. Κοίτα, βγες απ' έξω. Τι λέει, φίλε, τώρα. Ε. Ομορφιά. Ναι, εντάξει. Όλα λεφτά μου έχω δεμένα, έτσι, εντάξει. Ναι, εμένα τίποτα. Κι άλλος μου φέρνει λεφτά. Δεν είναι πιο σύντερα, όλα λεφτά. Κάνουν προσπέρες άμα τους αργείς, ε. Ναι, εντάξει, είναι... Μια τεράστια γέφυρα. Πω. Ωραία, πλησιάζουμε. Μπέρκεν. Περνάμε από εκεί. Νομίζω ότι είναι από την τεράστια γέφυρα, τη θυμάμαι. Πω. Μπράβο, ναι. Την είδες. Εσύ το είχα πει. Εσύ είχα πει την μεγάλη γέφυρα. Ναι, είχες πίεση. Το έχεις δει εδώ, είναι στην πραγματικότητα έτσι. Όχι, είχα έρθει κάποτε. Όταν έπαιζα μόνος μου. Το είχα μόνος... δει. Είχα έρθει εδώ πέρα. Γι' αυτό το ξέρω τον Μπέρκεν. Αχα. Όφε κάμερα. Όφε κάμερα, ναι. Και έχει μέσα τούνελ εξαερισμούς. Εδώ τούνελ με βράχια, όχι χτιστά. Ναι, εντάξει. Και διακλάδωση μέσω τούνελ. Αυτό δεν σου είπα. Διασταύρωση κυκλικό, ρε. Όπω, άλλο πάει για Stavanger, πώς λέει. Πω, τι είπες τώρα, ρε. Κοίτα εδώ, ρε. Εγώ τα έχω δει. Έχεις περάσει. Ναι, τι σου λέω. Είναι σαν να κλέβεις εκκλησία τώρα, δεν έχεις ευχαρίστηση. Τα βλέπεις μόνος. Ναι, αλλά είδες όμως, ήξερα που να έρθω. Άρα δεν περνάμε τώρα από το τέτοιο, από τη γέφυρα, τη μεγάλη, τη χάσαμε. Θα περάσουμε. Τώρα εδώ έξω είναι η γέφυρα. Θα περάσουμε, νομίζω. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς είναι. Αλλά νομίζω ότι περνάμε τη γέφυρα. Είμαστε στη γέφυρα πάνω τώρα, εδώ κατευθείαν. Εντάξει, αυτά είναι. Κοίτα, ομορφιά! Κοίτα! Πω! Ψεύτικο, ρε! Όντως. Πω! Τώρα εδώ αξίζει να φάω ζημιά 200% για το τοπίο αυτό. Αξίζει, λέει. Κοιτάξτε, ρε παιδιά. Πω. Και λέμε εμείς ένα ρίο ντύριο έχουμε εδώ και το έχουν κάνει Θεό. Κοίτα εδώ τι ομορφιά, ρε. Ξανά μέσα στο τούνελ, έτσι. Ξανά τούνελ, κοίτα τούνελ εδώ πόσο ύψος έχει, ρε. Ναι. Πω. Καλά, το top ταξίδι που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Και μου έλεγες εσύ πολλές ώρες. Έλα ρε αυτό τώρα, πού να το πετυχαίνω ξανά αυτό το ταξίδι έτσι όπως πήγαμε τώρα. Ήταν γραφτό. Λες και είναι UFO τώρα. Ναι ρε, λες και είσαι σε άλλο πλανήτη εδώ μέσα. Λες και είσαι Lord of the Ring είναι εδώ μέσα, όπως στα τούρελε. Τα Orc. 93 ευρώ. Τα πληρώσαμε πολλά τα τούνελ αυτά. Εντάξει. Μετά λες πως βγαίνουν τα λεφτά και φτιάχνουν τέτοια έργα. Όμως φτάνουμε λογικά στο λιμάνι. Ναι, γιατί φτάνουμε στη θάλασσα, έτσι βλέπω. Κοιτάξτε, ομορφιές παιδιά. Ρε, είναι top of the top. Στο λέγα καιρό να πάμε εδώ πέρα, Μπέρκεν, το θυμάσαι έτσι. Ναι, εγώ σου λέγα κάτι βουνά όμως, μήπως είναι εδώ πέρα, στην Νορβηγία θα είναι. Εντάξει, μπορεί να έχει και πιο χειρότερα βουνά από αυτό που περάσαμε. Σου είχα δείξει κάτι. Πού ήταν Αυστρία εκείνα και που σου είχα δείξει. Αυστρία μου είχες δείξει, ναι. Συνεχίστε ευθύνη. Είναι 900 χιλιόμετρα τώρα, 800 έχουμε πέσει, 890. Θα δούμε τώρα πόσο είναι. Λογικά φτάνουμε όμως, πιστεύω ότι φτάνουμε. Μην γίνει τίποτα κανένα χαζομάρα εδώ με το Ρενό και τρακάρουμε. Θα παρακολουθώ. Ωραία, έχω άλογα και δεν φοβάμαι, κάνω προσπεράσεις. Ναι, τι εννοείς εντάξει. Παραλίγο να πέσεις πάνω στο Ντάτσια. Όχι ρε, αφού άνετα πήγαινα. Άνετα πήγαινες λέει. Αφού χαλαρά, έβαλε και άλλαξα και ταχύτητα μετά και μπήκε στην άκρη. Ράφα, εδώ πέρα θα ζούσα άνετα, είναι... Ναι, δεν στο πάω, να μετακομίσουμε. Να μετακομίσουμε θες εδώ, νόμιζα ταξίδι θες. Να μετακομίσεις εδώ, να δουλεύεις, σαν άνθρωπος. Και εδώ θα βάφουν πολύ, γιατί θα έχει τέτοιο. Με κράτος προκοπής. Εντάξει, είναι οι... Έχει πολύ υγρασία εδώ, θα βάφουν. Έχουν υψηλή φορολογία, αλλά έχουν και ψηλά εισοδήματα. Ναι. Έχουν και πάρα πολλές παροχές. Σίγουρα. Οπότε δεν του φαίνει το άλλο. Και έχει ένα κράτος που δουλεύει. Δεν είναι σίγουρα, ναι. Θα κοιτάει να μασάζουν το. Να κλέψουν. Εντάξει, να κλέψουν.
Ο άλλος έπεσε έξω στη στροφή. Πα. Και γυρίσαμε σήμερα το πρωί, λέγαμε να πάμε. Για 600 χιλιόμετρα, λέγαμε έτσι. Ναι, στη Φιλανδία, ξέρω εγώ, λίγο πιο πέρα. Λίγο... 500. Ρουβανιέμι, ξέρω το πολύ. Είχαμε βρει ένα άλλο ταξίδι, εγώ, Σουηδία, 800 χιλιόμετρα. Ναι, και μετά που φτάσαμε. Είχε καλά, 25.000 είχε κάπου. Ή 40. Όχι, 40. 40, ναι. Αλλά μετά το χάσαμε. Όταν μπήκε, στο κομβόι δεν υπήρχε. Υπήρχε αυτό το αριστούργημα εδώ. Ο γύρος της Σκανδιναβίας. Σε ένα επεισόδιο. Ο γύρος της Σκανδιναβίας σε ένα επεισόδιο. Αυτός ήταν δικός μου τίτλος. Ναι. Τον κάναμε τον γύρο τώρα, λες. Πέρασαμε και τις δύσκολες. Πολύ κίνηση όμως, το μέρος. Εντάξει, με Δανία θα μου πεις, εντάξει. Πες ότι το περάσαμε. Επανυπολογισμό. Είναι... Πού το κάναμε εδώ. Πρόσεξε. Εδώ, μπροστά. Εδώ, απ' έξω. Εδώ. Α, με πάνε μόνοι τους μέσα. Περίμενε, κάτσε να πάω. Θα γινόταν το ατύχημα. Λοιπόν, μήπως μπορώ να περάσω μέσα. Εδώ τι άλλο έχει, έχει διαδρομή για Δανία, έτσι. Το ξέρεις από εδώ. Δανία. Α, γυρνάει πίσω για Δανία. Ωραία. Εμείς τώρα. 1290. Εντάξει, ρε, αφού σου είπα 2.500 είναι όλα. Ναι, 1290 πήρε και από το άλλο, που ήταν μικρότερη η τέτοια. Η απόσταση, ιδέες. Κλέβουν κόσμος εδώ πέρα. Ό,τι να είναι, Έλα, νησιά Φερόε είναι γνωστά μέρη. Τα ξέρουμε. Εδώ εντάξει, τα έχουμε ξαναπεράσει. Κάτσε το εργαλείο, το βάλω μπροστά το V8 εδώ. Να σηκώσει λίγο την άσφαλτο από κάτω. Πάω λίγο από εδώ, τα ξέρω τα μέρη. Να πάω στην πλατεία του Τοσκάνα την κεντρική. Και το δύσκολο το βγάλα, έτσι, δεν μπορεί να πεις. Τι είναι δύσκολο. Έχει εδώ ένα, ξέρεις, παράξενο. Α, εδώ είναι το Λουξο. Μα δεν είναι εδώ το Λουξο. Στρίψτε αριστερά. Και το Τοσχάβεν, φίλε, με τα πλακώστα που τα κάτω. Ναι, ρε, εντάξει, δεν υπάρχει το Τοσχάβεν, όχι. Και τα σπίτια εδώ είναι όλα τα λεφτά. Κοίτα εδώ πώς είναι τώρα, διαγράμμες που έχει ο δρόμος εδώ, ναι, πάνω στην πέτρα. Ας. Άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο πρόσφυσης. Στην κυριολεξία. Είναι τελικά όντως όλος ο γύρος της Σκανδιναβίας. Γιατί? Γιατί τεχνικά, όχι τεχνικά, ναι. Τα Φερόε ανοίγουν στη Δανία. Στον κυκλικό κόμβο πάρτε την δεύτερη έξοδο. Τεχνικά ή όχι τεχνικά? Ανοίγουν στη Δανία. Ωραία τότε. Είναι μακριά από τη Δανία, αλλά ανοίγουν στη Δανία. Οπότε μέσα σε όλα. Έχουμε κάνει όντως όλο το γύρο της Σκανδιναβίας. Πόσο είναι μεγάλο ταξίδι εδώ, δεν είναι, 100 χιλιόμετρα. Στρίψτε δεξιά. Δεν το είδα. 100 δεν πάμε το Τοσχάβεν. Όχι, δεν πάμε, βγαίνουμε εκτός. Από εδώ δεν έχουμε πάει, το Τοσχάβεν είχαμε έρθει. Ναι. Είχαμε πάει και σε κάποιο άλλο μέρος, δεν θυμάμαι όμως. Εδώ που πάμε δεν πρέπει να έχουμε πάει. Δεν θυμάμαι. Δεν έχουμε πάει. Θα δούμε λίγο διαγράμμιση άμα φαίνεται, γιατί τώρα είναι μόνος ο δρόμος, δεν φαίνεται. Τώρα είναι μόνος ή δεν φαίνεται και μάλλον μόνος συνεχίσει να είναι. Δεν έχουμε πάει. Φαίνεται λίγο παραπάνω. Και εδώ είναι, ρε φίλε, πω. Τι? Είναι ακόμα τα Φερόε έχουν κάτι πράγματα, κάτι βράχια, ξέρω εγώ. Ναι, έτσι. 150-200 μέτρα πάνε ευθεία μέσα στη θάλασσα, ξέρω εγώ. Έτσι γκρεμώσες. Γκρεμίλα. Απίστευτα τοπία. Απίστευτα τοπία. Είναι τα άτιμα, τα βόρεια εδώ πάνω. Υπάρχει, θα κάνω διαφήμιση τώρα, αλλά αξίζει. Σε 200 μέτρα. Υπάρχει ένα πολύ καλό επεισόδιο, νομίζω δύο επεισόδια. Το Ευτύχη. Ο Ευτύχη, στα νησιά Φερόε. Το είχαμε ξανααναφέρει όταν είχαμε ξανάρθει. Ναι, το είχαμε ξαναφέρει. Ναι, να πάνε να το δούνε, ναι. Να πάνε να το δούνε, είναι πάρα πολύ. Σε κάτι καταράκτες εκεί. Είναι απίστευτο, εντάξει. Είναι... Και νομίζω ότι είχε έρθει μόνο του, μόνο του έρθει. Τι διαφήμιση, ο Ευτύχη αξίζει φούλε. Εννοείται, να αξίζει. Και το καλό είναι ότι αν και είναι στο Sky Ξεφτύλες, το βρίσκεις στο YouTube, οπότε ναι, δεν χρειάζεται στο κανάλι του, ναι. Τηλεόραση. Στο κανάλι του υπάρχουν όλα. Όλα. Κοίτα εδώ, ομορφιά, εδώ δεν είχαμε ανέβει, που βλέπεις όλο το φιόρδι εδώ. Φιόρδι ή θάλασσα είναι, εδώ θάλασσα θα είναι τώρα. Εντάξει, μπορεί να είναι και εδώ φιόρδι. Έχουμε, και η Ισλανδία έχει φιόρδι. Ναι, έχει, αφού είχαμε δει. Κοίτα εδώ, μια γέφυρα από εκεί μπροστά μας. Μπροστά εδώ, ναι. Περάσουμε, ναι. Περνάμε από εκεί, ναι, γιατί πάει ο δρόμος δεξιά, περνάμε από την απέναντι μεριά. Ναι, περνάει. Φτάνουμε 70 χιλιόμετρα. Πού πάμε όμως, δεν θυμάμαι, να το κοιτάξω λίγο. Καλά, εντάξει, θα μας το δείξει. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές εδώ πέρα, πιστεύω να βρούμε. Άλλο χωριό, πολλά μέρη να φύγουμε. Ναι, πού θα πάμε, εντάξει. Και στροφιλίκια. Εντάξει, ό,τι και να πούμε.
Ό,τι και να πούμε για αυτό το ταξίδι. Είναι άστα, άξιζε, φουλ. Άξιζε μια μισή ώρα, κοίταξα πόση ώρα είναι και πήγα να φάω το τούνελ λίγο εδώ. Αλλά εντάξει, το σώσαμε. 9 βαθμούς έχει εδώ, εκεί που λέγαμε 27 στο άλλο, ε. Όντως δεν έχουν περάσει από εδώ, δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Όχι ρε, δεν έχουν περάσει ρε, δεν έχουμε, μέχρι το Τουρσχάβεν είχαμε πάει. Είχαμε πάει και λίγο πιο έξω νομίζω. Ε, μπορεί από την άλλη μεριά. Κοίτα τούνελ εδώ μεγάλο ρε, βγήκες εσύ ή όχι ακόμα? Ναι, ναι, βγαίνω. Τώρα βγαίνεις, τόση ώρα τούνελ. Μεγάλο, πολλά χιλιόμετρα, ε. Ναι, ναι. Να τσεκόψω λίγο. Φτάσαμε στο κλάσμα. Ναι, με το που βγαίνει στο τούνελ είναι κλάσμικ. Θα γινόταν η ζημιά τώρα στο τέλος, ρε, απ' έξω από το κλάσμικ. Έτρεχα μέσα στο τούνελ ο χαζός. Το τράκαρες λίγο τον δικό σου εκεί ή όχι? Όχι, και στρίψτε δεξιά. Ωραία. Φτάσαμε στον προορισμό μας, να το βάλουμε και στον προορισμό του. Εγώ λέω να το βάλεις, αφού έχει επιλογή στο τέτοιο στις ρυθμίσεις, να μην σε ζητάει συνέχεια να διαλέγεις εδώ. Εγώ το έχω κάνει αυτό και είναι το δύσκολο. Έχει που το χρειάζεσαι, έχει που το χρειάζεσαι, έχει την άλλη δυσκολία κατευθείαν. Και το βάζεις εκεί και πας κατευθείαν. Ναι, κατάλαβα. Δεν σταματάς. Αλλά... Τι δεν κατάλαβες? Να έχω την επιλογή. Γιατί, θες να το βάλεις ποτέ δύσκολο? Ξέρω, γιατί όχι. Μπορώ να θέλω να το βάλω. Ποιον κορυδεύεις εσύ τώρα? Ποιον? Τον εαυτό σου? Αρθείς πίσω να δεις πώς παρκάρω ή δεν θες? Θα έρθω μισό λεπτό. Έλα πριν παρκάρω όμως, ε. Δεξιά είμαι. Μισό λεπτό έρχομαι. Πού είσαι? Άρα, σε... Πίσω, δεξιά. Εννοείται, έπεσε πάνω στο φράκτη, έτσι. Άδειος κιόλας. Δεν πειράζει, θα μην κάνεις ενεργείο εδώ πέρα. Δεν μπορείς, κάπως έχει. Με χαρθείς πάρκαρα εγώ. Μην με πλακώσεις και με πλακώσεις εδώ. Κόψε. Εξαιρετικά εγώ. Μπράβο, εντάξει. Όλα πράσινα ρε, 50-800 πήρα. Μπράβο, εντάξει. Εγώ μου κόψε. Ωραία ρε τέτοιο, 2600 πόντους. Ναι, είχε πολύ experience. Ωραία, οπότε είμαστε εδώ. Το budget μου ανέβηκε στα 72.000. Μπράβο. Τα από αυτό το αξιδάκι. Μπράβο σου. Κάτσε σου ήρθω δίπλα εδώ να μιλήσουμε έτσι, φάτσα κάρτα. Για φάτσα κάρτα έτσι, μπράβο έτσι. Μην τα κάνεις, μπράβο έτσι. Κάτσε βάλω και χειρόφρο μην πυλιλήσει. Λοιπόν, ελπίζουμε να άρεσε στα παιδιά το ταξίδι. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε όπως καταλάβετε. Πάρα πολύ. Πιστεύω άξιζε η ώρα. Βγήκε λίγο μεγαλύτερο, αλλά άξιζε. Έχει το πιάρες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στη Σκανδιναβία λογικά. Θα δούμε που θα πάμε. Θα δούμε που θα πάμε. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς θα περιμέναμε την προηγούμενη φορά. Αλλιώς ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι. Είναι τα αναπάντηχα είναι τα καλά. Τα αναπάντηχα. Έτσι. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα χαιρετήσουμε τα παιδιά. Ελπίζουμε να τους άρεσε. Πείτε μου πώς σας φάνηκε στα σχόλια και στους δύο η διαδρομή. Και αφήστε ένα like να βοηθήσετε λίγο παραπάνω και κάντε μια γραφούλα άμα δεν έχετε κάνει για να μην χάνετε επόμενα ταξίδια εδώ στο Eurotrack. Λοιπόν, από μένα, γεια σας. Γεια χαρά σε όλους και από μένα.